Ότι είστε έτοιμος. Πάμε. Κύριε Καφετζόπουλε, κάποτε στο Βόσπορο, ένα έργο για τα γεγονότα που συνέβησαν το 1955 στην Κωνσταντινούπολη. Το γεγονός ότι έχετε γεννηθεί σε αυτή την πόλη έπαιξε κάποιο ρόλο για να δεχτείτε να παίξετε σε αυτή την παράσταση? Όχι, όχι, κανένα. Συνήθως άλλα κοιτάζει, αν σου πάει το έργο, ο ρόλος, τέτοια πράγματα. Πείτε μας δύο λόγια για το έργο και για το δικό σας ρόλο. Το έργο είναι αυτό που είπατε περίπου, αλλά ανάποδα. Δηλαδή είναι ιστορίες μερικών ανθρώπων που ζήσανε εκεί την εποχή που γίνανε αυτά τα γεγονότα. Τα γεγονότα τα βλέπουμε μέσα από προσωπικές ιστορίες. Αυτό είναι το θέατρο. Αλλιώς δεν είναι θέατρο, είναι ντοκιμαντέρ, κάτι άλλο. Είναι ένα έργο λοιπόν που έχει και ιστορικά στοιχεία. Προτιμάει, πιστεύετε, ο κόσμος να δει ένα έργο που θα μάθει και ιστορία, ή είναι συνηθισμένο σε άλλου είδους παραστάσεις? Δεν ξέρω να σας πω. Ποτέ δεν μπορώ να απαντήσω στην ερώτηση τι προτιμάει ο κόσμος ή τι θα ήθελε ο κόσμος. Δεν έχω ιδέα. Εσείς έχετε διακριθεί τόσο σε δραματικούς ρόλους στην τηλεόραση, στο θέατρο, στον κινηματογράφο, όσο και σε κωμικούς ρόλους, σε δραματικούς από την Αστροφαγιά και το Μενόρι της Αυγής μέχρι τον Παντρεμένο Ψυχείο, καλύτερος μου φίλος. Τι σας αρέσει πιο πολύ να παίζετε? Όλα, δεν έχω. Άλλες φορές είναι ο ρόλος στην κωμωδία πάρα πολύ διασκεδαστικό. Εμένα μου αρέσει η δουλειά μου, αυτό βασικά. Μάλιστα. Και για το μέλλον, έχετε κάποια σχέδια μετά το κάποτε στο Βόσπορο? Όχι, έχω πολλά χρόνια να πάω. Νομίζω ότι ήταν το 2012 την τελευταία φορά που πήγα. Είχαν περάσει και πάρα πολλά χρόνια που είχα να πάω. Δεν ξέρω τώρα, δεν νομίζω, δεν ξέρω, όχι. Ετοιμάζετε κάποια ταινία, κάποια τηλεοπτική σειρά, κάποια θεατρική παράσταση? Όχι, όχι, τίποτα. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.